δείτε απόψε στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων του Ιόνιαν. Τα Επτάνησα και η Ζάκυνθος γιορτάζουν. Ξεκίνησε ο τρίμερος εορτασμός στη μνήμη του πολιούχου της Ζακύνθου Αγίου Διονυσίου. Πλήθος πιστών σειρέει στο νησί από όλη τη χώρα για να προσκυνήσει τον Άγιο που συγχώρεσε το φωνιά του αδελφού του. Απόφαση βόμβα του Συμβουλίου της Επικρατείας φέρνει ανατροπές στις αντικειμενικές αξίες των ακινήτων που πρέπει να αναπροσαρμοστούν. Τι σημαίνει αυτό για τη φορολόγηση και τον ένφια? Μετά την Καλαμάτα, την Τρίπολη και την Ήπειρο, απατεώνες που αποσπούν χρήματα από ηλικιωμένα κυρίως άτομα ξεγελώντας τα, έκαναν την εμφάνισή τους σε Αχαΐα και Ηλία. Στον Πύργο, σε μία περίπτωση, κατάφεραν να αποσπάσουν 10.000 ευρώ. Τέλη Ιανουαρίου θα δοθεί στην κυκλοφορία η σύγχρονη γέφυρα Τσακώνας, που ολοκληρώνει πλήρως το νέο αυτοκινητόδρομο Κορίνθου Τρυπόλεως Καλαμάτας. Κάθετα αντίθετος με το ηλεκτρονικό δημοψήφισμα της Περιφέρειας Ιωνίων Ίσων για την παραχώρηση των αεροδρομίων είναι ο Περιφερειακός Σύμβουλος Γιώργος Καλούδης. Απευθεία σύνδεση. Λιγότερα χρήματα θα πάρουν φέτος οι αγρότες από τις επιδοτήσεις. Σημαντικές καλλιέργειες σε ολόκληρη την περιφέρεια μένουν οικονομικά ακάλυπτες.